Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Με τίτλο το θέμα της ομιλίας του κυρίου Καζάκη έχω φτιάξει μια ρήμα και έχει τον τίτλο «Κρίση χρέους, προοπτική χρεοκοπίας, ανάγκη μη αναγνώρισης και διαγραφή δημόσιου χρέους». Κατάθλιψη έχει ο λαός από την κρίση χρέους που λένε πως οφείλουμε στι άνομους οβραίους. Ένα πειραματόζωο γυρεύανε να βρούνε, μια χώρα να φτωχάνουνε, τα ύστερα να δούνε. Ευρήκανε πολιτικούς, προδότες στην πατρίδα, να ξεπουλήσουν το λαό και πήρανε μερίδα. Εβάλανε υπογραφές οι ντόπιοι κυβερνήτες, μας είπαν και δεν τρέπονται πως είμαστε κοπρίτες. Είπανε πως στη διαφθορά είμαστε βουτυγμένοι, μας βάλαν στον Τιτανικό αυτοί οι διεφθαρμένοι. Κάμετε το λογαριασμό, επήραμε 40 και 1000 το σε δώσαμε, μα εγώ κατέχω γιάντα. Ή κλεφτογείς από ΠΑΕ, που παραπέρα άλλος, και τον πολίτη φέρανε στου εγκρεμού το χάος. Επιτροπές εκάμανε, τάχα γυρεύουν θήτη, στο χρέος που φορτώσανε τη ράχη του πολίτη. Με το χαβά που πάνε αυτοί, πείτε μου πώς να πράξω, που χροφιλέτη με έχουνε μέχρι να τα τεινάξω. Μα δεν τζιφτάνει μόνο αυτό, πιάσανε τα παιδιά μου και τα ογκόνια μου χρωστού σα φύγει ο σειράς μου. Λύση η στάση πληρωμό, πορεία θα χαράξω, να κάνω και τον κουζουλό κι ό,τι σκεφτώ να πράξω. Δεν έχω υποχρέωση άλλα να σας πληρώσω, μα η τσέπη αδιανή, δεν έχω ευρώ να δώσω. Δεν σας οφείλω τίποτα, δεν σας χρωστώ, φωνιάζω. Τα όσα λέτε πως χρωστώ, σκέφτομαι και τρομάζω. Κουράγιο πάρτε Έλληνες, που είσαστε πατριώτες. 40 χρόνια η μοίρα μας είχε γραμμένο στην όμορφη Ελλάδα μας να έχουμε και ξωμώτες. Αυτοί αποκαλέσανε τσι Έλληνες κοπρίτες. Η Γερμανίδα τσίκαμε εσές και γεσταμπίτες. Και δεν μπορώ παρά να πω κάτω η προδοσία που φέρνει η υποδούλωση και απεικιοκρατία. Λίγο το τράτο του καιρού για να ξεσηκωθούμε. Μολόν λαβέ φωνάξετε, στον ύπνο μη μας βρούνε. Μια είναι η σωτηρία μας, να πούμε δεν πληρώνω και άλλο βάρος δεν μπορώ στη ράχη μου να σκόνω. Δεν είναι λίγο φίλοι μου, να τα έχεις κανονίσει και όνειρα που ύπλαθες να τα έχουν γκρεμίσει. Θα πω και στι πολιτικούς, θα το βροντοφωνάξω. Το σπίτι μου εγκρεμίσατε, μα θα το ξανασάξω. Κάνετε καερέτη ένα λεπτό, γιατί τα χάσα. Σε τούτη τη φιλόξενη αίθουσα που ευγενικά μας παραχώρησε ο πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου και την παραχώρησε βέβαια στους συνεργάτες μας της Λεμάν, έχω την τιμή να παρουσιάσω ένα διαφορετικό, όπως έχει χαρακτηριστεί ο απόψινός μας ομιλητής, οικονομολόγο αναλυτή. Ο κύριος Καζάκης,
Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ο κύριος Καζάκης, γνωστός πανευρωπαϊκά λόγω της επαγγελματικής του διαδρομής, αρθρογραφεί τακτικά στην εβδομαδιαία εφημερίδα Ποντίκη, στο περιοδικό Ελληνικ Νέξους, δεν κατέχομαι να τα διαβάζω καλά τα ξένα, στην ιστοσελίδα Imbrecor.gr και παίζει σπουδαίο ρόλο στη συγκρότηση της πρωτοβουλίας Συσάχθεια. Η επιστημονική του αρτιότητα στη διαχείριση μεγάλων οικονομικών μεγεθών όχι μόνο δεν αμφισβητείται από κανένα, αλλά αναγνωρίζεται ως άριστη από αυτούς που κατέχουν το θέμα. Αγαπητοί μας φίλοι, πολλοί ανά την Ελλάδα ζηλεύουν την απόψινή ευκαιρία που δόθηκε σε μας να ανταποκριθεί ο παριστάμενος ομιλητής θετικά στην πρόσκληση των αγανακτισμένων και αποφασισμένων μεραμπελιωτών. Δίδεται απόψε η ευκαιρία σε εμάς τους ανήσυχους πολίτες να ενημερωθούμε σωστά και υπεύθυνα. Με το χέρι στην καρδιά μπορώ να πω ότι πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί όλοι εμείς που παρά τη λέλαπα των αλλεπάλληλων φορομπηκτικών μέτρων που μας κύρτωσαν τη ράχη, παρά τη μαύρη προπαγάνδα που έχουν αμολύσει οι πολιτικοί μέσω βεβαίως και των ακριβοπληρωμένων και χρυσοκάνθαρων δημοσιογράφων της τηλεόρασης και των άλλων μέσων μαζικής ενημερώσεις, κατά του λαού αντιστεκόμαστε στους σκοπούς και τους στόχους που έχουν θέσει. Υπάρχει γενικό σχέδιο, όχι για τη σωτηρία της χώρας που επικαλούνται, αλλά μέσω του τρόμου και της κατάθλιψης που διακατέχει το λαό, τον σκόρπισαν αυτοί, να προχωρήσουν χωρίς αντιστάσεις στο ξεπούλημα της ελληνικής γης και θάλασσας, στο ξεπούλημα των νησιών μας, στο ξεπούλημα κάθε υπόγειου ή υποθαλάσσιου πλούτου που υπάρχει και ανήκει σε μας. Αν ήταν δυνατόν, θα ξεπουλούσαν και τον αέρα που αναπνέουμε, και αυτό θα το έπραταν. Μέσα σε όλα που θα ακούσουμε απόψε θα μας εξηγήσει, πιστεύω, ο εκλεκτός φιλοξενούμενός μας ομιλητής και γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα δεν είναι μόνο και αποκλειστικά εισαγόμενο. Θέλω να πω ότι δεν είναι πρόβλημα που προέκυψε έτσι ξαφνικά λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά ήρθε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων σχεδίων, μεγάλων και διεθνών οικονομικών αφεντάδων που συνοδεύτηκαν τόσο από συνειδητές πράξεις όσο και από σωρία λανθασμένων πολιτικών που οδηγούν στην καταβαράθρωση της ελληνικής οικονομίας. Μετά την ομιλία του φίλου μας κυρίου Δημήτρη Καζάκη, οι ακροατές μπορούν να εκφράσουν απορίες και να θέσουν ερωτήσεις για να απαντήσει ο ομιλητής. Το αν συμφωνούμε ή όχι με όσα θα ακούσουμε, ας εκφραστεί από το λόγο μας, από τις ερωτήσεις ή τις απορίες μας. Αγαπητέ φίλε των προβληματισμένων λασιθωτών, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα